Χάρη μου, πόσες αναμνήσεις πρέπει να έχεις μέσα σε αυτό το σπίτι, που είναι το σπίτι που ο Περίανδρος Πόποτας έκανε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά στο καφέ της Χαράς. Πράγματι, έχω πολλές αναμνήσεις και πρέπει να σου πω ότι κατόπιν της δικής σου επιμονής, Γιάννη μου, είναι η πρώτη μέρα που έρχομαι, πριν ακόμη ξεκινήσουμε γυρίσματα, γιατί θα αργήσουν λίγο ακόμα. Θα κάνουμε γυρίσματα τον Σεπτέμβριο και θα ξεκινήσει λίγο αργότερα. Είσαι στα 30 χρόνια του Αντένα, δηλαδή. Πόσα επεισόδια έχεις γράψει μέχρι τώρα? 10. Σε αυτά τα 10 θα υπάρχει η Ρένια Λουιζίδου, ο ρόλος δηλαδή της Ρένιας? Ναι. Θα υπάρχει, ναι, η Ρένια. Σε ρωτάω, γιατί ξέραμε ότι η Ρένια είχε μια δέσμευση με το σόι και δεν ήξερε αν θα μπορεί, ναι, να είναι, ας πούμε, στο sequel, ναι, του Καφέ της Χαράς. Η Ρένια παίζει και θα παίζει. Όμως επειδή ακριβώς είχε όλη αυτή τη δυστοκία με το κανάλι, με την σειρά που συμμετείχε και δεν ήξερε τι θα γίνει, εμείς σαν συγγραφείς πρέπει να είμαστε κατοχυρωμένοι με ένα γερό story. Και έτσι φτιάξαμε το story έτσι όπως το φανταστήκαμε. Και η Ρένια παίζει μια μεγάλη φιλική συμμετοχή, όχι ένα επεισόδιο, αρκετά επεισόδια, και θα επανέλθει όταν πρέπει. Πλέον, γιατί και εμείς πια δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σενάριο. Από τα παλιά πρόσωπα, ποια θα είναι? Παίζουν όλοι. Όλοι. Ναι, εκτός από 2-3 που δεν χωράγανε στο story.